κυρία Βασιλείου, στα δημοτικά. Καλή σας μέρα. Πείτε μου λίγο, γιατί το συζήτησα και εγώ χθες με δασκάλες του σχολείου της κόρης μου. Υπάρχει ένα πρόβλημα έτσι, συμπεριφοράς και των γονιών για εκείνο το έντυπο που τους καλείται να υπογράψουν για να κάνουν τα παιδιά rapid test. Δηλαδή, ένα είναι να μην το υπογράψεις. Άλλο είναι να ζητάς και το λόγο από τους εκπαιδευτικούς. Κοιτάξτε, κυρία Σάβα, το ζητούμενο είναι, μιας και από φέτος ξεκίνησε, μάλλον από πέρσι ξεκίνησε σε μικρό αριθμό σχολείων και από φέτος έτσι έχει αυξηθεί ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Το ζητούμενο είναι οι γονείς να δώσουν τη συγκατάθεση τους όσον αφορά τη διενέργεια rapid test, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί ότι υπάρχει, τέλος πάντων, υπάρχει το αίσθημα ότι ελέγχθηκαν τα παιδιά ή αριθμός παιδιών, μεγάλος αριθμός παιδιών, άρα η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Τώρα, ενδεχομένως κάποιοι γονείς να αντιδρούν για τους δικούς τους λόγους, για τις δικές τους, τέλος πάντων, ανησυχίες κλπ. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι αυτό που έχω πει προηγουμένως. Δηλαδή, οι γονείς να βοηθήσουν σε αυτό. Ήδη έχουν καταγραφεί δύο περιπτώσεις έτσι, σχολικών μονάδων όπου υπήρχε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Αφού κοινός στόχος είναι τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά και να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τη διασπορά του ιού, θεωρώ ότι σε αυτό έχουν ρόλο οι γονείς, έχουν πολύ σπουδαίο ρόλο οι γονείς. Επομένως, το ζητούμενο είναι να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να διενεργούνται οι έλεγχοι του rapid test και στα παιδιά του Δημοτικού. Τώρα, στο σημείο αυτό, να χαιρετήσω και να βάλω στη συζήτηση την Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, την κυρία Ζωή Δωροθέα Πανά. Καλή σας μέρα, κυρία Πανά. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα. Λοιπόν, επειδή θα πει σημαντικά πράγματα για τα σχολεία με τα οποία εμπλέκεστε και ασχολείστε και με την χνηλάτιση στα δύο σχολεία, κυρία Πανά, να ακούσουμε τι λέει η κυρία Βασιλείου, έτσι, που ζει τα προβλήματα και των καθηγητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και των πρωτοκόλων, να μας εξηγήσει τι πρέπει να αλλάξει η κυρία Βασιλείου, πάντα με τη συνδρομή των γονιών, που πληροφορούμε επίσης ότι φέρνουν στα σχολεία παιδιά εμπίρετ. Είναι και αυτό και είναι κάτι που μας προβληματίζει και το καταγράφουν και οι ειδικοί, διότι εκτός από το θέμα της πανδημίας και από τα συμπτώματα του COVID, είναι και οι γρίπες, είναι και οι ιώσεις και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Επομένως, και σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουν οι γονείς, δηλαδή εκεί και όπου παρατηρούν το παιδί τους έχει κάποιο σύμπτωμα. Ξέρετε, και εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη θέση έτσι να ζητήσουμε από τους γονείς, τέλος πάντων, να το κάνουν αυτό, ενώ να αφήσουν τα παιδιά στο σπίτι, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι δεδομένο, είναι λογικό, έτσι. Άρα, να επαναλάβω και το πρώτο που έχω πει, σε σχέση και με το δεύτερο, δηλαδή, είναι πολύ πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονιών, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι αν διαπιστώσουν οι γονείς ότι το παιδί έχει κάποιο σύμπτωμα και το φέρουν στο σχολείο και τελικά είναι θετικό κρούσμα, νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι επιπτώσεις θα έχει στην τάξη, στη σχολική μονάδα κλπ. Άρα λοιπόν, θα το επαναλάβω ξανά και ας γίνουμε κουραστικοί, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονιών να βοηθήσει σε αυτό για να μείνουν τα σχολεία μας ασφαλή και ανοιχτά, όπως έχω πει και προηγουμένως. Ναι, χωρίς να θέλουμε να σπρώξουμε τον πανικό, δεν είναι αυτή η ουσία. Μια χαρά είναι τα σχολεία, τα δημοτικά, έτσι. Όμως πείτε μας λίγο, κυρία Βασιλείου, η ενημέρωσή σας είναι ότι υπάρχει και άλλο πρόβλημα εκτός από τα δύο δημοτικά που χρειάστηκε να κλείσουν και για κάποιες μέρες. Τα δύο δημοτικά που έχετε αναφέρει, το ένα είναι της επαρχίας Λευκωσίας, είναι από τις αρχές του Οκτώβριου παρατηρήθηκε έτσι αυξημένος αριθμός κρουσμάτων και σταδιακά έκλεισε ολόκληρο το σχολείο, γιατί ενώ στην αρχή κρατήθηκαν στο σπίτι κάποια τμήματα, στη συνέχεια επειδή υπήρχαν και αδερφάκια και λοιπά σε άλλα τμήματα, φάνηκε ότι υπήρχε ανάγκη να κλείσουν και τα υπόλοιπα τμήματα. Ναι, λέω, υπάρχει και αλλού πρόβλημα. Επανήλθαν ξανά τα παιδιά με φυσική παρουσία στο σχολείο. Στη Λεμεσό, από την αρχή της εβδομάδας παρατηρήθηκε αυτό. Δηλαδή, τα δύο σχολεία παρατηρείται έτσι αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από στιγμή σε στιγμή τα δεδομένα ενδεχομένως να αλλάξουν. Οι πληροφορίες που φτάνουν μέχρι σήμερα κοντά μας είναι ότι το αυξημένο πρόβλημα παρατηρήθηκε σε αυτές τις δύο σχολικές μονάδες, στις οποίες δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες. Και άρα, κυρία Βασιλείου, τα πρωτόκολλα θεωρείτε ότι λειτουργούν τα πρωτόκολλα έτσι όπως έχουν θεσπιστεί? Θέσατε και θέμα για εξαερισμό, επειδή μας ακούει η κυρία Πανά.
Να τα λάβει Ναι, η υπόψη. είχαμε θέσει και το θέμα του εξαρισμού και δεδομένη στις, τον, έτσι, του χειμώνα που έρχεται και είναι σημαντικό έτσι, ο εξαρισμός, το να υπάρχει, το να ανανεώνεται ο αέρας μέσα στις σχολικές τάξεις. Νομίζω αυτό το έχουμε εμπεδώσει. Επομένως, δεδομένη της αλλαγής των θερμοκρασιών, ειδικότερα σε σχολεία ορεινών ή και ημιορεινών περιοχών, είναι σημαντικό να υπάρχει και μάλιστα είναι σημαντικό να υπάρχει, ξέρετε, καταγράφηκε και στην περίπτωση του ενός σχολείου στη Λευκοσία, που είναι έτσι παλιό κτίριο. Εκείνο που μας είπαν και οι συνάδελφοι είναι ότι δεδομένου ότι το κτίριο αυτό δεν είχε χτιστεί για να ανταποκρίνεται σε σχολείο, σε σχολική μονάδα, υπήρχε και εκεί ένα θέμα με το να αερίζονται οι τάξεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις σχολείων που πρέπει να υπάρχουν συστήματα εξαερισμού ακριβώς για να ανανεώνεται ο αέρας και να τηρούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με τα πρωτόκολλα. Τώρα όσον αφορά τα πρωτόκολλα, μιας και το αναφέρετε, να πούμε ότι είχαμε ζητήσει να υπάρξει συμμετοχή και των δημοτικών σχολείων στο πρόγραμμα διενέργειας Rapid Test. Από τα 40 σχολεία πήγαμε στα 120, τριπλασιάστηκε δηλαδή ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν. Είναι περίπου το 1/3 το σχολείο. Αυτό το καταγράφουμε στα θετικά. Έλα το είναι ενδιαφέρον, θετικό ότι συμβαίνει κυρία και αυτό. Βασιλείου. Το ενδιαφέρον είναι αυτό που έχω πει και προηγουμένως, γιατί το να συμμετέχει ένα σχολείο είναι ένα, αλλά το να δίνουν τη συγκατάθεση τους οι γονείς είναι το ζητούμενο. Έχουμε κάποιο Άρα, ποσοστό, λοιπόν, αν θέλετε, στα σχολεία σημαντικό. Αυτά. Είναι αναλόγως με τις σχολικές μονάδες, ξέρετε. Υπάρχουν σχολικές μονάδες που είναι όλα τα παιδιά, ή τουλάχιστον σχεδόν όλα τα παιδιά συμμετέχουν. Υπάρχουν σχολικές μονάδες που είναι λιγότερο το ποσοστό. Είναι αναλόγως των το σχολικών θετικό θα ήταν, μονάδων. Κυρία Βασιλείου, παρά την άνεση, τουλάχιστον να έχουμε κάποια παιδιά από κάθε τάξη. Για να, σε εκείνο, κάθε τάξη. Εκείνο που ξέρω, ναι, υπάρχει. Δηλαδή, τουλάχιστον κοντά μας δεν έχει φτάσει η περίπτωση που να μην έχει, τέλος πάντων, να μην συμμετέχει αριθμός παιδιών σε καμία τάξη. Επίσης, εδώ να πω ότι και το θέμα της μάσκας, έτσι, είναι προαιρετική, γίνονται συστάσεις και εδώ έτσι πρέπει. Ήδη έχουν πέσει και οι θερμοκρασίες, άρα, ξέρετε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήταν πιο δύσκολο, τώρα που έχουν πέσει και οι θερμοκρασίες και σε αυτό έτσι είναι σημαντικό και οι γονείς να βοηθήσουν σε αυτό. Ο αριθμός των παιδιών δεν άλλαξε, κυρία Σάβα, δυστυχώς. Μιλούμε για μια τάξη με 25 παιδιά. Ναι. Τουλάχιστον τα φρανία, κυρία Βασιλείου. Υπάρχουν ακόμη ελλείψεις, κυρία Σάβα. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Ειδικότερα σε κάποιες επαρχίες καταγράφονται, συνεχίζουν να καταγράφονται ακόμα ελλείψεις σε μονάδα θρανία. Απλά τόσες πολλές φορές το έχουμε πει που νιώθουμε και εμείς γραφικοί να το επαναλαμβάνουμε, ξέρετε. Σωστό και αυτό, αλλά εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι κρίμα που τα συζητάμε κιόλας 1,5 χρόνο μετά. Δεν είναι πυρηνική φυσική το μονοθέσιο θρανίο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλείου. Κυρία Πανά, λοιπόν, έχετε ασχοληθεί κιόλας με την ιχνηλάτιση στα δύο αυτά σχολεία, τα δημοτικά. Πείτε μας τι είχατε εντοπίσει, πώς προέκυψε. Καταρχήν να αναφέρουμε, γιατί είπατε όσον αφορά τις διαδικασίες και ό,τι νεότερο υπάρχει, ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επιτροπή που θα αποτελείται από κρατικούς λειτουργούς του υγείας, του παιδείας, μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να μπορούμε γρήγορα, να, μαζί εννοείται με την ομάδα της ιχνηλάτισης των δύο Υπουργείων, να δίνουμε οδηγίες τοπικά στις διευθύνσεις των σχολείων για να αποφύγουμε μεγάλες αλυσίδες. Και πράγματι, ιδιαίτερα από την αλυσίδα στο Δημοτικό της Λεμεσού, διδαχθήκαμε κάποια πράγματα, έστω και μετά 2 χρόνια μετά την έναρξη σχεδόν της πανδημίας. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία θα τρέξει. Το δεύτερο είναι και να μην το ξεχνάμε ότι διενεργούνται σεμινάρια στα οποία μπορούν να υποβάλουν και όλα τους τα ερωτήματα και θα γίνει και στους συνδέσμους των γονέων πέρα από τις διευθύνσεις και για πρακτικά θέματα. Διότι αυτό που είδαμε από την αλυσίδα ήταν ότι δυστυχώς, όπως και αναφέρατε, πολλές φορές οι γονείς για πρακτικούς λόγους σε ήπια συμπτώματα πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο. Και ήπια συμπτώματα μπορεί να είναι και μία ρινίτιδα. Όμως δυστυχώς, έχουμε δεδομένα ότι στην Δέλτα μετάλλαξη τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν τέτοιου είδους συμπτωματολογία, όπως αυτή του κοινού κρυολογήματος. Άρα θέλει να είμαστε τριπλά προσεκτικοί και από την πλευρά των γονιών και να συζητήσουμε μαζί τους για τα πρακτικά ζητήματα, ώστε να μην πηγαίνουν συμπτωματικά άτομα αυτή την περίοδο στο σχολείο. Αυτό είναι το διδάγμα, κυρία Πάνα, γιατί μας είπατε για διδάγματα, κυρίως από το σχολείο της Λεμεσού. Το ότι πρέπει να γίνονται συστάσεις στους γονείς να μην παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο, ακόμα και με συμπτώματα ενός. Δεν ολοκλήρωσα τις διαδικασίες και τις συστάσεις. Το δεύτερο που ανέφερε και η κυρία Βασιλείου, και πρέπει να το δούμε ξανά στο κομμάτι των δημοτικών, επειδή αφορά
παιδιά τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Ίσως, εάν δούμε ότι έχουμε και μια επιδείνωση της επιδημιολογικής μας κατάστασης στη χώρα, να πρέπει να ξαναζητήσουμε το κομμάτι της μάσκας. Διότι υπάρχουν δεδομένα και είναι πλέον τεκμηριωμένο στο σχολείο ότι αποδίδει σημαντικά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο έχει να κάνει με αυτό που σας είπα, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία θα λειτουργήσουμε. Μέχρι πριν από δύο μέρες ήταν περίπου 27 τα κρούσματα που είχαμε στην αλυσίδα της Λεμεσού. Τώρα σας πληροφορώ ότι είναι σίγουρα πάνω από 30. Θέλω να πω ότι για να λειτουργήσουμε γρήγορα δεν φτάνει μόνο το τμήμα ιχνηλάτησης. Πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορηση από όλους και δεν ρίχνουμε εννοείται γιατί αναφερθήκατε στους γονείς. Πρέπει και οι διευθύνσεις και η λειτουργία ασφάλειας και ναι και οι γονείς να υποστηρίζουν τα προγράμματα. Άρα στο κομμάτι του τέστινγκ για να το κλείσω είδαμε τεράστια διαφοροποίηση κυρία Σάβα στην υποστήριξη κυρίως στα δημοτικά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, παρά το ότι υπάρχουν οι κινητές μονάδες. Και υπάρχει και τεκμηρίωση, αν μου επιτρέπετε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι αν κάνεις τακτικό έλεγχο, τουλάχιστον στις στενές επαφές, έστω στα μικρά παιδιά, μπορείς να αποτρέψεις το κλείσιμο των σχολείων. Άρα εκεί που θέλω να καταλήξω για να μην μακρηγορήσω είναι ότι έχουμε μια σχετική εμπειρία, πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή υποστήριξη από όλους για να τρέξει το κομμάτι του σχολείου κατά τη χειμερινή περίοδο. Ναι. Άρα αυτό που λέτε εσείς, ο συνδυασμός και επανέρχομαι σε αυτά τα διδάγματα που πήρατε από το σχολείο στη Λεμεσό, είναι ότι πρέπει να αυξηθούν τα rapid test στα σχολεία, έτσι από τα παιδιά δημοτικής και ενδέχεται να επαναφέρετε θέμα υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από κάποια ηλικία. Το κομμάτι της υποχρεωτικής παρέμβασης στα παιδιά το έχουμε συζητήσει πολλά και είτε αυτό αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο, είτε τη μάσκα, είτε τον εμβολιασμό, δεν γίνεται χωρίς τη συνένεση των γονέων. Ναι, άρα γι' αυτό τονίζουμε τη σημασία του να καταλάβουν οι γονείς ότι για τα ίδια τους τα παιδιά και την προστασία πρέπει να υποστηρίξουν ό,τι ξέρουν ότι αποδίδει. Ναι. Τώρα, κύριε Πανά, τα συζητούσαμε έτσι τα κριτήρια βάσει των οποίων, τα οποία λαμβάνει υπόψη ο ECDC για να μας χρωματίζει κάθε φορά. Πώς προέκυψε αυτό, έτσι που μοιάζει όπως τις τιμές των καυσίμων, όταν είναι να είμαστε στο κόκκινο.